πάμε Μεγάλη Βρετανία, πάμε Λονδίνο, πάμε να συναντήσουμε και έναν Έλληνα της περιοχής, να μας δώσει το κλίμα, να δούμε εικόνα σε μια ελληνική συνοικία. Κύριος Γιώργος Στανίδης, κάτοχος Λονδίνου, βέβαια, και μόνο από το χρώμα μπαίνουμε στο κλίμα. Κύριε Στανίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα από Κρήτη. Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο Bayswater, σε μια ελληνική περιοχή στο κέντρο του Λονδίνου. Ακριβώς πίσω μου υπάρχει το πρώτο αθηναϊκό μπακάλικο της Μεγάλης Βρετανίας. Το πρώτο μπακάλικο της Μεγάλης Βρετανίας. Ελληνικό, σωστά. Ελληνοκυπριακό, ακρίβεια. Ελληνοκυπριακό, σωστά. Και οι πελάτες είναι Βρετανοί ή είναι και Έλληνες? Όλα, απ' όλα. Έχουμε από Middle East, από Ευρώπη, από παντού. Όλοι προτιμάνε τα προϊόντα τα ελληνικά. Δηλαδή, κάνοντας μία βόλτα εκεί στην περιοχή, εκεί στο δρόμο, μυρίζει Ελλάδα? Μυρίζει. Υπάρχει και ο καθεντρικός ναός της Αγίας Σοφίας στα 100 μέτρα από εδώ. Κάποια ελληνικά καταστήματα, όπως εστιατόρια. Ναι. Γενικώς το κλίμα αυτό το ελληνικό στην περιοχή. Ελληνική συνοικία σημαίνει και ελληνικές συνήθειες εκεί στην περιοχή? Έχει, απ' όλα έχει. Ελληνικές συνήθειες. Το κλίμα που επικρατεί, σας βλέπω, φοράτε μάσκα εκεί, λόγω και της πανδημίας, ποιο είναι? Τα μέτρα μας, έτσι, βέβαια έχουν μειωθεί τα κρούσματα και οι θάνατοι, έχει εμβολιαστεί μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, ναι, και είμαστε αισιόδοξοι. Υπάρχει και περιορισμός στους πελάτες εκεί στον μπακάλικο από πίσω για να μπει κάποιος? Φυσικά, διότι το μαγαζί είναι πολύ μικρό, αφήνουμε μόνο δύο πελάτες να μπαίνουν. Γιατί μέσα. Γιατί τώρα μπήκε ένας πελάτης από πίσω και ήταν λίγο διστακτικός, έβαλε λίγο φρένο μέχρι να μπει μέσα, αλλά μπήκε τελικά. Τους δίνουμε και το OK βέβαια καμιά φορά ή τους σταματάμε στην πόρτα για όλον την ασφάλεια φυσικά. Τι φεύγει περισσότερο στον μπακάλικο, φαντάζομαι είναι και προϊόντα έτσι από την Ελλάδα? Από την Ελλάδα παντού, από την Κρήτη, από την Κύπρο, από παντού. Μακεδονία, Θράκη, παντού, όλα τα μέρη. Από ΦΕΤ, τελιές, λάδια. Να το, η ΦΕΤΑ φεύγει περισσότερο, Ναι, η αλήθεια αυτή είναι. Και τα κεφαλοτήρια, τα κίτρινα τυριά, τα σκληρά κυρίως, πολλά πράγματα. Η εστίαση πώς πάει εκεί στην περιοχή, ελληνικά εστιατόρια έχει? Όλα είναι κλειστά για την ώρα η εστίαση. Είναι κλειστά. Βέβαια, ναι. Είναι κλειστά. Οι Βρετανοί έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία να μιλούν για διακοπές? Και ποιος δεν θα ήθελε μετά από όλο αυτό το χρονικό διάστημα, από όλα αυτά τα lockdowns? Φυσικά όλοι θα θέλανε διακοπές. Πολλοί έχουν κλείσει. Πολλοί Έλληνες είμαστε διστακτικοί στο να κλείσουμε για Ελλάδα. Και αναμένουμε τις εξελίξεις, μπορώ να πω. Η νοοτροπία των Βρετανών σε σχέση εκεί με τη δική σας έχει κοινά χαρακτηριστικά, έχει κοινά στοιχεία? Κοιτάξτε να δείτε, οι άνθρωποι από όσο θυμάμαι από την αρχή της πανδημίας που ήμουν εδώ πέρα και εργαζόμουν στο κατάστημα, πέρανε τα μέτρα τους ατομικά ο καθένας από μόνος του. Φυσικά μετέπειτα όταν και η κυβέρνηση έδειξε τα νέα μέτρα, όλοι ακολουθήσανε τους νόμους. Είχαμε βέβαια και αυτούς που φέρνανε αντίρρηση στο θέμα, αλλά εντάξει, αυτά συμβαίνουν πάντα. Εσείς πώς βρεθήκατε στο Λονδίνο? Εγώ βρέθηκα στο Λονδίνο, έχω μία σχέση τα τελευταία 8 χρόνια με τη σύντροφό μου και ήρθε για τις σπουδές της και έτσι ακολούθησα κι εγώ. Μάλιστα, ερωτικός μετανάστης λοιπόν. Ήμουνα και στο Ηράκλειο της Κρήτης για τον ίδιο λόγο τα 3 χρόνια. Μάλιστα, όμορφα. Σκέφτεστε τώρα, εντάξει τη ρωτάω, αν σκέφτεστε επιστροφή στην Ελλάδα? Εξαρτάται, θα μου πείτε. Γέρνεις το να μείνεις εδώ πέρα λίγο ακόμα. Τα πράγματα πηγίζεις καμιά φορά και βλέπεις ότι ναι. Η καθημερινότητα εκεί πώς είναι? Μένετε κοντά εκεί στην ελληνική συνοικία? Στον το Θεό είμαι τυχερός σε αυτό. Μένω σε 2 λεπτά απόσταση από τη δουλειά μου. Α, μάλιστα. Είστε δίπλα λοιπόν με τα πόδια. Ο καιρός σήμερα εκεί στο Λονδίνο, καθώς μας παρουσίασε η Εύη Σπανού πριν από λίγο τον καιρό στην Κρήτη, δεν βρέχει πάντως εκεί. Ο καιρός σήμερα ήταν καταπληκτικός και γι' αυτό είδαμε και κόσμο έξω, παρατηρήθηκε περισσότερη κίνηση. Από αύριο βέβαια μας τα αλλάζει αυτά. Τι να κάνουμε, η Αγγλία είναι. Πρέπει να ζήσουμε αυτό. Το καλοκαίρι σκέφτεστε να κατέβετε Ελλάδα? Εννοείται, είναι στο μυαλό μου μέρα νύχτα, αλλά σας είπα, δεν θα θέλα προφανώς να βάλω και σε κίνδυνο τους γονείς μου. Αν δεν μπορώ να έρθω, θα κάνω διακοπές στην Αγγλία, αν χρειαστεί. Σίγουρα θα ήθελα να έρθω. Με τους εμβολιασμούς. Εμβολιασμούς.
Με τους εμβολιασμούς, πώς αντιμετωπίζουν τη διαδικασία οι Βρετανοί, εκεί οι πελάτες σας. Ναι, είναι οι περισσότεροι από όσο γνωρίζω που έχουν κληθεί να κάνουν το εμβόλιο, το κάνανε. Δεν δηλαδή κάνανε πίσω σε κάτι. Μάλιστα. Το μήνυμά σας στους Έλληνες εδώ, στους κριτικούς σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ποιο είναι, και με αυτό να κλείσουμε. Αισιοδοξία και όλα θα πάνε καλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ από Κρήτη.